χτυπάμε ακόμα μια φορά, χτυπάμε παντού να κάτσει καλά το προφίλ και πάλι κάνουμε την ίδια δουλειά, βιδώνουμε το προφίλ επάνω στο ξύλο. Πάνω, κάτω από δύο βίδες, στη μέση φτάνει και μία βίδα. Το κάθε κομμάτι που βλέπετε έχω 45 πόντους. Αν είναι 60, καλύτερα να βιδώσετε σε κάθε κομμάτι από δύο βίδες. Αν είναι 1 μέτρο, βάλτε 3 βίδες. Εγώ έκανα πολλές φορές αυτό για να φτιάξω όλα τα σχέδια αυτά που είδατε και όπως καταλαβαίνω είναι πολύ απλό και δεν χρειάζεται κανένα τεχνικό. Ακόμα αναλαμβάνω μια φορά αυτό που σας είπα στο πρώτο βίντεο. Αρκούδα έμαθε ποδήλατο που είναι ανθρώπινο και δεν είναι το φυσιολογικό της αρκούδας να κάνει το ποδήλατο. Είμαστε άνθρωποι, πιο εύκολα μαθαίνουμε τη δουλειά που κάνει ένας άλλος άνθρωπος. Έτσι γίνονται όλες τις δουλειές. Βλέπουμε και το κάνουμε. Συνεχίζουμε. Αυτή η πόρτα έτοιμη, τώρα το σηκώνω και να βάλω τη δεύτερη πόρτα. Τώρα δεύτερη πόρτα κάνουμε ακριβώς ίδια, με το ίδιο τρόπο, δεν θα σας δείξω. Απλά η δεύτερη πόρτα που θα είναι προς τα έξω, οπωσδήποτε από τη μέσα πλευρά που είναι βούρτσα, εκεί βάζουμε τις βίδες μας. Αυτή είναι η διαφορά και η βούρτσα πρέπει να είναι και στα δύο προφίλ, και αριστερά και δεξιά. Τώρα έφτιαξα και τοποθέτησα και οι δύο πόρτες, πώς βάζουμε τους μηχανισμούς και πώς τοποθετούμε τις πόρτες, πώς τοποθετούμε τους οδηγούς, υπάρχει ένα ξεχωριστό βίντεο. Εδώ μιλάμε για διακόσμηση του λάπας, για να κλείσουμε τις λεπτομέρειες που είναι ένα σταυλάς λευκός, άλλος φούξια, ροζ, όπως το θέλετε, υπάρχει χωρίσματα αλουμινίου. Χωρίσματα αλουμινίου κολλάμε απλά επάνω. Πώς το βάζουμε? Βάζουμε διάφανη σιλικόνη, σταγόνα-σταγόνα, κάθε 3-5 πόντους. Σταγόνα-σ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 ταγόνα. Όχι πολύ σιλικόνη, γιατί θα βγει όλα έξω και θα λερωθεί η ντουλάπα. Βάζουμε πολύ λίγο και μετά κολλάμε. Κολλάμε στην ένωση και όλες τις λεπτομέρειες τελειώνουν. Για να κολλήσει, επειδή εγώ χρησιμοποίησα ταινία διπλής όψεως για να κρατάει τα χωρίσματα, να σας δείξω στο βίντεο, για να μην φεύγει το χώρισμα από την θέση του, βάζετε χαρτοτηνία επάνω στα 2 ή στα 3 σημεία και κολλάτε όλα. Αν κρατιέται ή όχι, να σας πω την αλήθεια ότι δεν έχω ακούσει κάποιο παράπονα από τους πελάτης μου ότι κάπου έφυγε το χώρισμα αλουμινίου. Προεξέχει έξω το χώρισμα? Ναι, προεξέχει έξω, αλλά όλα τα αλουμίνια, σε όλη οτισδήποτε σχέδια, το αλουμίνιο προεξέχει έξω. 1 ή 2 χιλιοστά. Αυτό το αλουμίνιο έχει πάχος 2 ή 3 χιλιοστά και όλα τα αλουμίνια και προφίλ προεξέχει έξω και το ένα προεξέχει έξω, δεν μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Αλλά αυτό που θέλω να σας τα πω και να ολοκληρώσω, ότι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται καμία γνώση, να ξέρεις καμία τέχνη, απλά ακολουθείς καλά το βίντεο αυτό που δείχνω εγώ και το φτιάχνεις δικό σου σχέδιο. Δεν χρειάζεται να έχετε κάποιο τάλαντο
να βγάλετε το σχέδιο, μπαίνετε στο ίντερνετ, ακόμα να σας πω μια φορά, βλέπετε το σχέδιο αυτό που σας αρέσει, βγάζετε τα μέτρα, πιο μεγάλο, πιο μικρό, συνορμολόγηση γίνεται ίδια. Παρόμοια συναρμολόγηση γίνεται και με τα τζάμια. Το τζάμι μπορείς να κολλήσεις επάνω, ας πούμε φούξια είναι τζάμι. Βάζεις, κολλάς τζάμι επάνω, βάζεις πάνω και κάτω, κάτω από το τζάμι το χώρισμα αλουμινίου. Πολύ απλά, γρήγορα, αλλά το πιο βασικό είναι οικονομικά. Τι μπορούμε να κάνουμε άλλο για αυτή την ντουλάπα? Βάλουμε τα χωρίσματα, βάλουμε προφίλ. Εδώ βλέπετε στο προφίλ υπάρχει φούξια ίδιο χρώμα με αυτό επάνω στο προφίλ. Πώς γίνεται αυτό, τώρα να σας δείξω. Ας πούμε θέλουμε να κάνουμε και το χρώμα του προφίλ που έχουμε, εδώ βλέπουμε πιο καλά, να είναι το ίδιο. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό το προφίλ λέγεται Vialex Decor. Το decor δεν είναι τυχαία, το decor ότι μπορούμε αυτό να κάνουμε άλλο χρώμα. Με αυτοκόλλητη τινία. Εμείς έχουμε χρώματα και στο χρώμα του ξύλου, έτοιμες τινίες μήκος 14 μέτρα, φάρδος 4 πόντους, αυτοκόλλητη, βγάζεις το χαρτί, κολλάς κτλ. Τώρα, πώς γίνεται αυτό το χρώμα, εσείς το ξέρετε. Τώρα, πώς γίνεται η επένδυση αυτή που βλέπετε. Να σας δείξω. Έχουμε το χρώμα αυτό που πήραμε εμείς. Ας πούμε πήραμε 3 μέτρα για μία πόρτα και 3 μέτρα για την άλλη πόρτα. Αλλά από αυτά τα 6 μέτρα μπορούμε να βγάλουμε λουρίδες τρίμετρες. Παίρνουμε το φύλλο. Έχω ένα κομμάτι.
Βάζουμε το χάρακα, φάρντος 4-5 πόντους περίπου, δεν θέλουμε εδώ ακρίβεια, απλά πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το προφίλ. Το κόβουμε με απλή φαλτσέτα σε οτισδήποτε σούπερ μάρκετ υπάρχει με 1 ευρώ. Χρησιμοποίησα για χάρακα απλά ένα ξύλο μελαμίνης και τραβάμε λουρίδα. Πόσο θέλουμε, 2,5 μέτρα, 3 μέτρα από όσο ύψος της πόρτας. Και έχουμε αυτό το πράγμα. Μετά τι κάνουμε, καθαρίζουμε από την σκόνη με ενόπνευμα το προφίλ, ξεκολλάμε λίγο το χαρτί όπως βλέπετε, ξεκόλλησα λίγο και κολλάμε επάνω. Πατάμε στο κέντρο με το δάχτυλο τραβάμε λίγο το χαρτί από κάτω και ισιώνουμε και προχωράμε έτσι να το κολλήσουμε. Αν κάτι δεν μας αρέσει, ξεκολλάμε και βάζουμε καλύτερα, τενδώνουμε λίγο. Όταν κολλήσαμε, πάμε να το πατήσουμε και στις άκρες. Να φύγει αέρα, να είναι παντού ομοιόμορφο. Αναλαμβάνω, ό,τι κάνω δεν χρειάζεται να ξέρετε καμία τέχνη. Ακολουθήστε καλά αυτά που λέω. Πατάμε καλά. Προφίλ Vialex Decor φτιαγμένος το εξής, ότι προς το τέλος, αριστερά και δεξιά, από εδώ και από εδώ, υπάρχει μια βαθολωματάκι. Είναι και οδηγός και να κόβεις πιο εύκολα. Γι' αυτό λέγεται decor. Είναι προετοιμασμένο για αυτή τη δουλειά. Και τώρα τι κάνω εγώ. Βάζω καλά, πατάω με κοπίδι μέσα στο βαθούλωμα. Πατάω και τραβάω μια γραμμή χωρίς να έχουμε κάποιο φόβο. Πατάμε καλά να μην μας βγαίνει κοπίδι από τον οδηγό μέσα. Πατάω, βάζω και αλλού. Αν δεν πατάμε καλά στον οδηγό, σίγουρα θα μας φύγει κάπου. Και κοιτάξτε, εγώ τώρα βγάζω εκεί που έκοψα. Εδώ που είναι άκρη ακριβώς, και το βγάζουμε. Όπως το είδατε, 0 χρόνο για να τοποθετήσεις.
πιο πολύ δουλειά έχεις να κόψεις τις λωρίδες. Υπάρχει βέβαια άλλος τρόπος. Πάμε στο βαφείο με 1,5 ευρώ το βάφουνε στο χρώμα αυτό που θέλεις, αλλά τρέχεις πήγα εκεί, πηγαίνεις εκεί, πηγαίνεις αλλιώς. Αν δεν βγήκε και το ίδιο χρώμα, άιντε βρες το. Τώρα με αυτό το τρόπο είναι ακριβώς ίδιο χρώμα. Και είναι, αυτό είναι για παιδικό δωμάτιο, λέω, για κορίτσι. Μεγάλωσε το κορίτσι, αλλάζεις αυτοκόλλητο, βάζεις κάτι άλλο.